τέτοιες. Δεν έχει περίπτωση να σου στείλουν κανένα πακέτο, ναι, κάπου. Παναγία. Πακέτο περιμένω από αλλού κάποια στιγμή, μάλλον. Από πού? Από Αγγλία, όταν σπούδαζα. Γιατί? Κάτι πήρατε αυτή μου κάποια στιγμή ότι μάλλον έγινε κάτι. Τι έγινε, τι εννοείς. Δεν είναι να μην μας λαλείς. Είχα με περιπετίουλες, σαν μικρό παιδί. Ναι, και. Φεύγοντας από Αγγλία, μου είπε ένας κοινός γνωστός ότι μάλλον αυτή η κοπέλα είναι έγκυος. Το καλά, δεν ήμουν ο μοναδικός βέβαια, στην περίπτωσή της. Και εις γνώση μου. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δημήτρη, ένα λεπτό. Περίμενε. Συγγνώμη. Αφήστε με να διαχειριστώ μια κατάσταση τώρα, γιατί λίγο εμπερδεύτηκα. Ένα λεπτάκι. Στα 18 σου είχε σχέση με την αλήνη κοπέλα. Στα 17 πήγα στην Αγγλία. Α, ήσουν ανήλικος κιόλας. Ανήλικος πατέρας. Μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος. Δεν σας παίρνω κανένα επίδομα κάτι. Δεν έμαθες. Δεν έμαθες τίποτα μετά από αυτό. Όχι, όχι. Κόλωσα να σου πω την αλήθεια. Τι εννοείς, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Πόσο της εκατό. Το έχεις υπολογίσει. Είναι τέλος το υπολογίζεις. Κοίταξε τώρα σε αυτές τις ηλικίες, όταν σπουδάζεις στην Αγγλία. Με τον τρόπο ζωής που έχουμε και με τα μυαλά που έχουμε και με αυτά που κάνουμε καθημερινά, εντάξει, πόσο της εκατό πιθανότητα να είμαι εγώ. Ναι, ναι. Και αν υπάρχει τώρα όμως το πακέτο αυτό, πώς θα το διαχειριστείς. Α, δεν ξέρω. Είσαι έτοιμος να το σκέφτεσαι πατέρας. Με τριγκάρει κάπως. Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σου πω θεωρητικά τι θα έκανα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Είναι πολύ σοκαριστικό για να ξέρω πώς θα αντιδράσω τότε. Ναι, έχεις όμως, δεν το σκέφτεσαι τώρα να μάθεις κάτι. Έχουμε χάσει κάθε επαφή. Δεν θέλει να ψάξει αυτό. Όχι, και να ήθελα, δεν μπορώ, δεν ξέρω. Ούτε mail είχαμε ανταλλάξει, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Α, εντάξει, αυτή μπορεί να σε βρει. Κάνεις και τηλεόραση. Εσύ δεν είναι πακέτο, νομίζω. Εγώ να στείλω ένα μορφή. Να σου πει να κληθεί, να κλείσει ο κύκλος. Να σου πω κάτι, το πατρικό ένστικτο το έχεις μέσα σου όμως, το έχεις ξαναδηλώσει αυτό, μέσα από ένα ρόλο σου έχει βγει αυτό, έτσι. Ναι, στους 9 μήνες. Θα ήθελες να κάνεις παιδί. Θέλω να κάνω παιδί. Θέλω να κάνω παιδιά, όχι παιδί. Θέλω να κάνω παιδιά. Εντάξει, μπορώ να λοιπόν, θα σου πω, δεν το σκεφτόμουν μέχρι που πρώτην ως πήγα στο σπίτι ενός φίλου ο οποίος έχει 6 παιδιά. Τέλειο. Νόμιζα πως ήταν υπερβολικό. Δεν θα νιώσεις ενοχές αν έρθει όμως έναν παιδί και σου πει πατέρα, dad, δεν ξέρω πώς θα σου το πει, στην γλώσσα, να σου το πει. Και ενώ είχες μέσα στο μυαλό σου μια υπόψη ότι μπορεί να έχεις παιδί, δεν ήσουν κοντά του. Κατάστρεψες το. Σε 15 χρόνια, ας πούμε, μετά. Όχι, το βάζω σε μια διαδικασία. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Για σκέψου το από τώρα. Και αφή αύριο να πάει Αγγλία. Και αφή και την Γαλλανδία. Θα σε σκοτώσω να ρίξεις. Μπορεί. Άντε ρε. Άλλες βάλιες. Μάλιστα. Είσαι πολύ ενδιαφέρον τύπος. Βρε, Δημήτρη μου. Εσύ είσαι υπέροχη. Εσύ πρέπει να φύγεις. Εμείς δεν θέλουμε να σε αφήσουμε, ας πω την αλήθεια. Δυστυχώς κοιτούσα την ώρα.